είπε αυτό το τραγούδι χτες στο Just? Ποιο ζευγάρι που είναι φρέσκο παντρεμένο, αγαπημένο, ταλαντούχο και έχει να μας πει πολλά εδώ? Η Λάιρα Ζήση και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Σ' αγαπώ πιο δυνατά. Α, σ' αγαπώ πιο δυνατά. Τι είναι υποδοχή. Σ' αγαπώ. Βρε παιδάκια μου, γλυκά μου. Καλώς ήρθατε. Καλά σας βρήκαμε. Από μακριά, γιατί μας τόλει με πολύ κόσμο. Προφορεί το σύμπαν. Περάστε, καθίστε. Καλώς ήρθατε στο γεια σου. Καλώς σας βρίσκουμε. Τι ωραίο πλατό είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Χριστουγεννιάτικο. Νιστάζεται, μωρέ. Καλά. Συνηθίσαμε. Ναι, και δύο τραγούδια. Πολύ δουλειά όλη την εβδομάδα. Πολύ δουλειά και είχε και πολύ γλέντιχτες. Πώς να μην έχει. Πρέπει να το γλεντήσατε και με δύο δεκάρια εσείς. Δηλαδή το σκίσατε. Δεν ήμουν εγώ εκεί γι' αυτό. Αλλιώς θα σου καβαλεί να γίνει. Μας έκανες φέτος. Θα ήταν ωραία. Θα ήταν πραγματικά. Ωραία. Πώς σας φαίνεται το Just, δηλαδή αυτή η εμπειρία, εσύ έχεις κάνει διαδρομή σε σοου. Η Λάιρα πρώτη φορά. Εγώ περνάω τέλεια. Μ' αρέσει που το ζω με το Μαυρίκιο μαζί. Τι να πω, νιώθω τέλεια που ο κόσμος μας στηρίζει τόσο πολύ. Έχει αναγνωρίσει και άλλα πράγματα που κάνουμε σαν άνθρωποι, σαν ζευγάρι. Καλά, ότι η Λάιρα, παιδιά, τη ρώτησε πριν πει πόσο χρονών είναι και μου λέει 23 και συνειδητοποιώ ότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από το γιο μου. Παιδί μου, γιατί παντρεύτηκες τόσο μικρή? Σταμάτα. Δεν πάει καλά η συζήτηση αυτή, πρέπει να σταματήσει τώρα. Τόσο ερωτεύτηκες. Όταν βρίσκεις τον άνθρωπό σου, δεν έχεις κάτι να περιμένεις, νομίζω. Καταπληκτικό είναι αυτό. Πληρωμένη απάντηση ήταν. Όχι, όχι, παιδιά, δεν αμφισβητώ. Βλέπω την αγάπη σας, την υποστήριξη του ενός στον άλλο. Δηλαδή. Το χαίρομαι αυτό που ζείτε και να το ζείτε για πάντα με διάρκεια και να βαθαίνει και να δυναμώνει. Έτσι. Μα ήταν εξής. Αυτό ήταν ένα φλερτ. Το οποίο ξαφνικά έγινε όλο. Δεν το προσχεδιάσαμε. Δηλαδή, ένα βράδυ της είπα να σου πω, σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι αυτό, τι εννοείς, σκέφτομαι να παντρευτούμε. Σκέφτομαι να παντρευτούμε. Είχες δαχτυλίδι στην τσέπη, το έκανες. Πώς δεν είχα, ολόκληρο μονόπετρο. Δηλαδή, στον πόσο καιρό πήγες και πήρες το δαχτυλίδι? Πολύ σύντομα, ήμασταν στην Αράχοβα. Την κάλεσα να πάμε ένα. Μου θυμίζει τη συζήτηση με την καινούρια. Ναι, τη λέω, πάμε ένα πενταήμερο στην Αράχοβα, τη λέω. Και μου λέει, οκ, πάμε. Μόλις είχαμε, ήταν πολύ λίγο ο καιρό, ούτε τρεις μήνες δεν ήταν καλά-καλά. Και μου λέει, πάμε. Το αποφασίζω στην Αράχοβα, παραγγέλνω το μονόπετρο, έρχεται από την Αθήνα με ταξί, το διάλεξα μέσα από το Messenger και της πρώτη-πρώτου της έκανα πρόταση. Το διάλεξα από το Messenger, σου ήρθε η πιστοποίηση για το διαμάντι. Εννοείται. Φαντάζομαι. Θα τα τσεκάρουμε ήταν αυτά τα πράγματα. Ήταν αποπιστοποιημένο κοσμηματοπολείο. Ναι. Να σας πω όμως, παρόλα αυτά, εγώ ξέρω ότι η Λάιρα είχε βάλει τον κύριο Τσούκαλη να κάνει μια έρευνα μια εβδομάδα για το ποιόν του μέλλοντος συζύγου. Όλα τα έχεις μάθει εσύ. Ο Κουμπάρος μου τα είπε όλα, μου τα λέει. Ωραία, πριν όλα. Φτάσουμε στον Κουμπάρο, γιατί σας έχω κάτι για τον Κουμπάρο. Οπα. Και για το γάμο. Τι έγινε τώρα.